Περίπου μία εβδομάδα ο Ορφέας Τρίμης μπήκε σε αθλητική δραστηριότητα για το έτος 2020-2021. Ο Σύλλογος, όπως και την περασμένη χρονιά, έτσι και φέτος, θα στηριχτεί κατά έναν μεγάλο ποσοστό σε νεαρά παιδιά από τις ακαδημίες με ονομασία Θράκες. Ο Ορφέας Τρίμης είναι μία από τις ιστορικότερες ομάδες της ΕΠΣ Θράκης και φιλοδοξεί φέτος να κάνει την υπέρβαση κατακτώντας το πρωτάθλημα της Β' Αεραστεχνικής. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, αλλά το αναφέρουν οι αθλητές που από την προετοιμασία που τους είδαμε καταλάβαμε ότι το μάτι τους γυαλίζει. Μέσα στα νεαρά παιδιά υπάρχουν και έμπειροι ποδοσφαιριστές που θα δώσουν το κάτι παραπάνω εν ώρα αγώνα. Ένας από αυτούς είναι ο Μπάμπης ο Δάλκος που μετράει 20 συνεχόμενες προετοιμασίες, αλλά νιώθει πάντα σαν παιδί. Πόσες συνεχόμενες φορές έχεις κάνει προετοιμασία? Νομίζω ότι πάνε 20 χρόνια που δεν έχω σταματήσει ποτέ. Πέραν αυτό όμως θέλω να σας καλημερίσω και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επαφή αυτή με την ομάδα που έχετε εδώ και αρκετά χρόνια. Και είμαι πολύ χαρούμενος επίσης που είμαστε πάλι εδώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο και τα λέμε πλέον ως είμαι ποδοσφαιριστής και όχι ένας θεατής έξω από το γήπεδο. Πόσο δύσκολο είναι σε μια ψυχολογία ενός ποδοσφαιριστή να περνάει όλα αυτά που περνάει και να μην ξέρει τελικά αν θα είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο ή όχι? Το σημαντικό είναι να αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα παιχνίδι. Για το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που φυσικά όποιος βρίσκεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο νιώθει παιδί. Γι' αυτό και εγώ εξακολουθώ και βρίσκομαι εδώ πέρα και μπορώ και να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις του προπονητή και της ομάδας. Άρα, με λίγα λόγια, να πούμε ότι είσαι και εσύ ένα παιδί. Ναι, θα μπορούσατε να το πείτε ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο είμαι ένα παιδί. Μας μίλησε ο νεαρός ποδοσφαιριστής Ανέστης Κοφίδης που είναι αρκετά αισιόδοξος για τη νέα σεζόν. Πιστεύω χωρίς προβλήματα θα μπούμε δυνατά και έχουμε πιθανότητες πολλές να πάρουμε για το πρωτάθλημα. Είσαι πολύ αισιόδοξος. Ναι. Αυτό πηγάζει και από τις προπονήσεις αλλά και από τον coach που εδώ και πολλά χρόνια ξέρει την κατηγορία. Φυσικά όλα εξαρτάται και από το coach και από εμάς φυσικά. Πιστεύω ότι θα τα πάμε πολύ καλά φέτος. Θα βάλω τα δυνατά μου, πιστεύω θα σκοράρουμε φέτος με πολλά γκολ και θα πάρουμε τις νίκες. Μου είπες ότι ήσουν και πέρυσι, έτσι. Είχατε ένα πρόβλημα στο σκοράρισμα? Ναι, είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Δεν είχαμε τελειώματα, αλλά φέτος θα τα διορθώσουμε όλα. Για την ομάδα του Ορφέας Τρίμης και το τι ευελπιστεί φέτος να κάνει, μίλησε στη Λίγκα TV ο Πέτρος Δημόπουλος, ο προπονητής του Ορφέα. Ξεκινήσαμε σχετικά νωρίς την προσπάθειά μας φέτος. Ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε καλύτερα, οι συνθήκες για να παίξουμε ποδόσφαιρο. Ευχόμαστε να μας βρει όλη η χρονιά στα γήπεδα και να μην αναγκαστούμε πάλι να κάτσουμε στο σπίτι κάποια περίοδο. Προσπαθούμε γι' αυτό και εμείς και θεωρώ και όλες οι ομάδες που θα ξεκινήσουν ή έχουν ξεκινήσει να κρατάμε τα μέτρα με τις θερμομετρήσεις, με τα χαρτιά που χρειάζονται, με τα παιδιά από το γιατρό, βιβλίο για να ξέρουμε για ειχνηλάτηση, τυχόν ειχνηλάτηση. Προσπαθούμε τέλος πάντων ό,τι μας έχει ζητηθεί να το κάνουμε. Ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο φέτος και η χρονιά θα πάει καλά. Τι να περιμένουμε φέτος από την ομάδα του Ορφέας Τρίμης? Προηγουμένως μας είπε ο Ανέστης ότι πάμε για πρωτάθλημα. Εντάξει, τα παιδιά είναι. Το καταλαβαίνετε ότι ελπίζουν και εντάξει, ναι, υπάρχει μια αισιοδοξία, είναι παιδιά. Εντάξει, πιστεύω στην καλή προσπάθεια φέτος, όπως και πέρσι και με την εμπειρία που απέκτησαν πέρσι. Θεωρώ ότι θα πάμε ακόμη καλύτερα φέτος. Σίγουρα στόχος μας είναι να διεκδικήσουμε να είμαστε στις πρώτες θέσεις. Αν τυχόν έρθει κάτι καλό, το ευχόμαστε, εννοείται. Εντάξει, υπάρχει αισιοδοξία, τα παιδιά είναι νέα και έχουμε νεανικό σύνολο. Υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει δουλειά. Τα παιδιά έρχονται στην προπόνηση σταθερά και σήμερα πρωί, αν και δεν το περίμενα, είναι εδώ πέρα. Μπράβο τους. Και από εβδομάδα κάποια παιδιά που λείπουν θα έρθουν εκείνοι. Ελπίζουμε στο καλύτερο. Στην ομάδα της Τρίμης υπάρχουν και νέες προσθήκες με αθλητές από την Ακαδημία Θράκες. Ο Σταύρος Μπούσγας και ο Κωνσταντίνος Φράγκατζης είναι μέλη του σωματείου και θέλουν να καταφέρουν πολλά με τη νέα τους ομάδα.